Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Πελοπόννησο σήμερα». Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, να μιλήσουμε γιατί άλλο για ακίνητα, για αγορά, για πώληση, για Airbnb που είναι και πολύ της μόδας. Να τον καλωσορίσω στην εκπομπή, να τον καλωσορίσω στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας κύριε Μπάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρώτο θέμα που αφορά την πώληση ακινήτων, μιας και βλέπουμε ότι οι τράπεζες έχουν αρχίσει και διαφημίζουν πολύ τα στεγαστικά τους δάνεια. Κάτι που το είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται σε αυτό το τομέα, δίνουν οι τράπεζες εύκολα δάνεια, κύριε Μπάκα? Κύριε Μπαλή, έχετε απόλυτο δίκιο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα από το 2019 και μετά, είδαμε τις τράπεζες να αλλάζουν λίγο λογική, να μπαίνουν πολύ πιο έντονα στη λογική έκδοσης νέων στεγαστικών δανείων. Σκεφτείτε ότι το 2020 είχαμε περίπου 687 εκατομμύρια ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων και το 2021, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα αγγίξουν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή καταγράφοντας περίπου μια αύξηση 25-30%. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή, τηλεθεατές μου θα λένε: μα κύριε Μπάκα, είναι δυνατόν να λέμε 900 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το 2005 είχαμε φτάσει στα 12 δις ευρώ εκδόσεις των στεγαστικών δανείων μέσα σε μια χρονιά? Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Μπαλή, ότι βλέπουμε ότι περάσαμε ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα από το 2008 ως το 2015-2016. Είδαμε τις τράπεζες πραγματικά εστρόφιζαν εντελώς κλειστές. Πλέον ο κόσμος, βλέποντας τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης, βλέποντας ταυτόχρονα τις τιμές πώλησης που καταγράφουν αυξητικές τάσεις από το 2018 και μετά, παράλληλα κάποιοι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα, έχουν ένα κομπόδεμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο μπορούν να διαθέτουν ως ιδία συμμετοχή που πλέον απαιτεί η τράπεζα 20-30% της αξίας του ακινήτου και να μπαίνουν σε διαδικασία πραγματικά να χορηγείται πλέον στεγαστικό δάνειο. Η διαφορά με εξής στο παρελθόν είναι η εξής, κύριε Μπαλή. Στο παρελθόν, οι τράπεζες έδιναν δανειοδότηση περίπου το 100 ή ακόμα και το 110% της αξίας του ακινήτου, χωρίς ο δανειολήπτης να μπαίνει καν στη διαδικασία να καταβάλει ιδία κεφάλαια. Πλέον είναι προαπαιτούμενο. Πλέον ο δανειολήπτης πρέπει να συμμετέχει στην αγορά του ακινήτου με αξία 20-30% της αγοράς. Θα πρέπει να καταβάλουν, δηλαδή, σε ένα σπίτι που μπορεί να κάνει 100.000 ευρώ, τα 20.000 ευρώ πρέπει να τα καταβάλει ο ενδιαφερόμενος που είναι να αγοράσει το σπίτι, δηλαδή. Το κατελάχιστο αυτή τη στιγμή. Το κατελάχιστο αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι ανάλογα την τράπεζα, είναι αυτό κυμαίνεται. Είναι ανάλογα με την τράπεζα και ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που έχει ο εκάστοτε που αιτείται δανειοδότηση. Μάλιστα. Πάντως δίνονται στεγαστικά δάνεια. Δίνονται. Δηλαδή ακούω εγώ και στην περιοχή μας. Δίνεται όντως, ξέρετε κάτι, το να καταγράφουν αυτή τη στιγμή 900 εκατομμύρια ευρώ το 2021 μετά από 18 μήνες πανδημίας, παράλληλα βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος να ξαναγυρίζει πλέον στα τραπεζικά ιδρύματα και να αιτείται δανεισμό. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ξέρετε, αν δεν υπάρχει ο τραπεζικός δανεισμός γενικότερα, η συμμετοχή των τραπεζών στην οικονομία, η οικονομία κάποια στιγμή αρχίζει και βουλιάζει. Το ζήσαμε όλοι μας τα χρόνια των μνημονίων. Η οικοδομή σταμάτησε ταυτόχρονα με την έκδοση νέων στεγαστικών δανείων. Τώρα είμαστε σε μια χρονική στιγμή που όλα ξεκινούν από την αρχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι εντελώς λογικό οι τράπεζες να ζητούν μια ιδία συμμετοχή του ενδιαφερόμενου αγοραστού του ακινήτου. Μην πάμε στο παρελθόν, κύριε Μπάλη, πάλι που είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν το 100 και 110% του ακινήτου σε δάνειο, χωρίς να συμμετέχουν καθόλου, μετά να μπαίνουν σε νόμο κατσέλι επειδή μπορούσαν να πληρώσουν δανεικές τους υποχρεώσεις και ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε πλήρωσαν κάτι. Ναι. Και τα θέματα ξέρετε είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Μπαλή, κάλυψαν και τις θέσεις των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νόμο κατσέλι. Σωστό. Ή πραγματικά το είχαν ανάγκη. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από τη δική σας εμπειρία, από αυτό που βλέπετε και στο γραφείο σας και στα συνεργαζόμενα γραφεία σε όλη την Ελλάδα με εσάς, υπάρχει ιδία συμμετοχή? Έχουν δηλαδή αυτά τα χρήματα, είπαμε τώρα ένα παράδειγμα, σε 100.000 ή 20. Έχει ο δανειολήπτης αυτό το ποσό να το καταθέσει όταν έρθει η ώρα? Ή πάλι δουλεύει λίγο το πονηρό ελληνικό μυαλό? Έλα μωρέ, θα βάλει η τράπεζα κάτι παραπάνω, θα το ρίξω λίγο εγώ στον ιδιοκτήτη και θα έρθουμε μία ή άλλη.
Θα σας πω το εξής. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, κυρία Μπαλή, οι δανειολήπτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι έως 44 ετών, κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια, οικογενειάρχες, οι οποίοι έχουν κάποιες αποταμιεύσεις, είτε προσωπικές, είτε οικογενειακές, ή ακόμα και από τα δώρα, αν επιτρέπεται, του γάμου, και του δίνουν χρήματα πλέον ο κόσμος. Και μαζί με αυτά τα χρήματα όλα, με τη λογική να μπορέσουν να αποκτήσουν την ιδία συμμετοχή. Παράλληλα, ένα θετικό στοιχείο το οποίο έχει βοηθήσει πραγματικά την τιματαγορά και την ιδία συμμετοχή στις τράπεζες είναι και το νέο μέτρο που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021, που είναι η δωρεά, η γονική χρηματική δωρεά, η αφορολόγητη μάλλον, που έχει θεσπίσει η νέα κυβέρνηση, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Μπάλη. Έτσι, στο παρελθόν, πάρα πολλοί γονείς, όταν δίναν στα παιδιά τους χρήματα 20-30 χιλιάδες ευρώ για να τα βοηθήσουν να αγοράσουν ένα σπίτι, αυτά τα χρήματα είτε μπαίναμε σε μια φορολογική παράβαση και λέγαμε «Θεέ μου, ποτέ να μην με τσιμπήσει η εφορία και δει ότι το έχω κάνει, γιατί θα πληρώσω και το φόρο 10%, αλλά και όλα τα προστήματα από εκεί πέρα». Τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αυτές τις οικονομίες ή τις βρίσκει από τους γονείς, από συγγενείς, από συγγενικά πρόσωπα ή ακόμα και από αποταμιεύσεις δικές τους. Σίγουρα, κυρία Μπαλή, υπάρχει και η διαδικασία ότι αν βρούμε ένα κίνδυνο σε μια τιμή ευκαιρίας και έρθει αυτή τη στιγμή ο εκτιμητής τράπεζας και διότι η αξία του είναι μεγαλύτερη, να μπούμε σε διαδικασία να μην χρειαστεί να καταβάλουμε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό στην ιδία συμμετοχή. Τι τράπεζα, αυτό που τον ενδιαφέρει ποιο είναι. Είναι η αξία που θα εκτιμήσει ο μηχανικός, ο εκτιμητής των τραπεζών, να δώσει το ποσό στο 80% της αξίας. Αν είναι στο πολύ λιγότερο, καλά κάνεις και το παίρνεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Μου είπατε νωρίτερα ότι η ανοικοδόμηση είχε και αυτή τα κάτω της. Αφού δεν δίνονταν δάνεια να αγοράσει ο κόσμος σπίτι, δεν οικοδομούνταν και νέες κατοικίες. Τώρα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει μία άνθηση σε αυτό το κομμάτι το εργολαβικό της χώρας να φτιάχνονται νέες κατοικίες. Κύριε Μπαλή, είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι τα χρόνια των μνημονίων είδαμε την οικοδομική δραστηριότητα να έχει μηδενίσει στη χώρα μας. Πολλές φορές, όταν λέγαμε τον όρο κτηματομεσίτης ή τον όρο οικοδομική δραστηριότητα, είχε μπει στη δικασία πριν να αφανιστεί και όχι το λεξιλόγιο μας. Το είχαμε ξεχάσει 10 χρόνια. Από το 2018 και μετά, είδαμε μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στην οσονομό Αττικής και στα προάστια που υπήρχε έντονη κινητικότητα για ενδιαφέρον αγοράς από ξένους επενδυτές. Ξέρουμε πολύ καλά την Golden Visa. Παράλληλα, είδαμε μια έντονη κινητικότητα καταγράφηση των τουριστικού προορισμού. Πλέον αυτή η εικόνα αρχίζει και διαχέεται σε όλη την περιφέρεια. Γενικότερα, όπως κινηθεί στην περιφέρεια της χώρας μας, θα δει ότι υπάρχουν νέες οικοδομές. Υπάρχει κινητικότητα. Τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε αριθμούς αδειών 18,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020. Κάτι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, βλέπουμε ότι η οικοδομή συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Σκεφτείτε 3.000 επαγγέλματα περίπου είναι συνδεδεμένα γύρω από την οικοδομή. Και γενικότερα, όσο θα πλησιάζει ο καιρός και θα ξεφεύγουμε πλέον από την πανδημία του κορονοϊού και θα αποτελέσει οποιαδήποτε στιγμή αποτελέσει παρελθόν, εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην οικοδομή. Ωραία. Ακίνητα υπάρχουν. Απευθυνθήκαμε στην τράπεζα, μας έβγαλε το δάνειό μας. Υπάρχει προσφορά μεγάλη ακινήτων, και επειδή γνωρίζω ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος υπάρχει μεστικό του δικτύου σας, έχετε σίγουρα εικόνα αν υπάρχει προσφορά ακινήτων. Κύριε Μπαλέ, ανοίγεται τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία κανείς δεν έχει κάνει αυτή την ερώτηση, να ρωτήσει αν πραγματικά υπάρχει προσφορά ακινήτων. Θα σας πω ότι η προσφορά των προσπόληση ακινήτων το δεδομένο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρή. Υπολείπεται σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπουμε ότι τα ακίνητα που είναι νεόδημητα πολλές φορές δεν έχουν τελειώσει. Πολλοί κατασκευαστές προσπαθούν να πουλήσουν από τα σχέδια μέσω φωτορεαλιστικών σχεδίων και να δουν τις υποκαταβολές. Και εμείς υπολογίζουμε όσον αφορά το νομό Αττικής ότι τα πραγματικά νεόδημητα ακίνητα κατασκευής από το 2018 και μετά δεν ξεπερνούν τα 2 με 2.500 διαμερίσματα. Τώρα, όσον αφορά τα παλαιότερα ακίνητα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα σε κατοικίες, ιδιαίτερα κατασκευής από το 1990 και μετά. Άρα, βλέπουμε γενικότερα τον κόσμο να περιορίζονται οι επιλογές. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές σε σχέση με το παρελθόν. Πολλά ακίνητα έχουν αλλάξει χέρια. Πολλά ακίνητα, κυρία Μπαλή, έχουν αποσυρθεί από την αγορά, διότι πλέον γνωρίζουν πολύ καλά ότι ξεκινούν οι πληστηριασμοί. Πολλά ακίνητα δανειοληπτών, οι οποίοι είχαν προβλήματα, έχουν ενταχθεί σε χαρτοφυλάκια από φαντς.
Άρα, πολλά, μάλλον πλέον, τα δεδομένα μας είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με το άμεσο παρελθόν. Μάλιστα. Πάμε στις τιμές τώρα. Πώς είναι η κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ένα τετραγωνικό, και ας ξεκινήσουμε από την Αττική, που είναι και πόλος έλξης η Αττική, διότι αυτή η αντίληψη που υπάρχει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην επαρχία, κύριε Μπάκα, είναι όταν ένα παιδί πάει να σπουδάσει στην Αθήνα, λέμε αντί να πληρώνουμε 4, 5, 6 χρόνια μία γκαρσονιέρα 200 ευρώ το μήνα, μήπως αυτά τα χρήματα να τα δίναμε σε ένα δάνειο και να αγοράσουμε το ακίνητο. Οπότε υπάρχουν ακίνητα σε χαμηλές τιμές, δηλαδή ακόμα, ή έχουν αρχίσει λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας να παίρνουν τα πάνω τους οι τιμές. Κύριε Μπαλή, από το 2018 ως και σήμερα, οι ζητούμενες τιμές πώλησης των ακινήτων συσσωρευτικά έχουν αυξηθεί ακόμα 25%. Και εμείς υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος του 2021 θα αγγίξουμε περίπου το 30%. Γενικότερα, η λογική των αγοράσεων ακίνητο σε σχέση το να πληρώνουν ένα ενοίκιο σίγουρα έχει επιστρέψει δυναμικά στις σκέψεις και των γονιών αλλά και των νέων ζευγαριών. Βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το ζητούμενο ενοίκιο πολλές φορές υπολείπεται σε σχέση με το μίσθιο, με τη δόση δανείου, συγγνώμη, ακόμα και 20 και 30%. Άρα, πραγματικά συμφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή να αγοράσει κάποιο ένα ακίνητο αντί να πληρώνει ενοίκιο. Το είδαμε και φέτος, κύριε Μπαλή, πάρα πολύ έντονα, από το Σεπτέμβριο μήνα, με τους νέους φοιτητές, ότι οι γονείς, ιδιαίτερα στις μεγάλες αστικές πόλεις και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και ακόμα και στην Κόρινθο, η οποία Κόρινθος είναι μια περιοχή που είναι τουριστική. Μπορεί να σα μιζείτε στην Κόρινθο και να βλέπετε την Κόρινθο σαν μια πολύ μεγάλη πόλη, αλλά ένα κάποιο που μένει στην Αθήνα μπορεί πολύ εύκολα σε μια απόσταση 45-50 λεπτών να βρεθεί στην Κορινθία, έστω τριήμερο, ή ακόμα και να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο ακίνητο για τουριστική εκμετάλλευση μέσω περιχρόνιων μισθώσεων. Άρα η Κόρινθο δεν είναι μόνο ότι κάποιο που περνάει το παιδί του στην Κόρινθο σκέφτεται να αγοράσει ένα ακίνητο αντί να πληρώνει ενοίκιο επειδή είναι δελεαστικό, αλλά σκέφτεται ότι και στο μέλλον ο ίδιο μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ως εξωτική κατοικία ή ως και κατοικία η οποία πραγματικά μπορεί να του επιφέρει εισοδήματα. Είδαμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του καλοκαιριού του 2021 στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος γενικότερα ήταν πρωταγωνίστρια όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είδαμε προκρατήσεις, κυρία Μπαλή, τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα και 95 και 98%. Το 15 Αύγουστο δεν υπήρχε δωμάτιο. Πραγματικά. Σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, που αυτό είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό, και ρήκτημα τα αγορά και την τοπική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα ο κόσμος γνώρισε την ηπειρωτική χώρα. Σκεφτείτε, υπήρχαν περιοχές στην Πελοπόννησο που τα προηγούμενα χρόνια ο κόσμος δεν τις γνώριζε. Και λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, μπήκε σε διαδικασία να τις αναζητήσει. Δηλαδή, γνωρίσαμε τις περιοχές μας. Και του φόβου των ανθρώπων να μετακινηθούν με αεροπλάνα και καράβια κλπ. Οπότε εδώ τουλάχιστον για την Κορινθία που έχω στοιχεία, οι τιμές ανά τετραγωνικό και ανάλογα με την παλαιότητα βέβαια ξεκινούν από 1500 και φτάνουν μέχρι 2.500 ευρώ. Δεν έχουμε, κύριε Μπάκα, φτάσει τα επίπεδα πριν από την κρίση την πανελλαδική, που βλέπαμε να πουλούνται και σπίτια και 3 και 4.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει μία μείωση σε σχέση με το τότε που είναι σημαντική σε κάποιον για να μπει στη διαδικασία να αποφασίσει να πάρει ένα δάνειο. Κύριε Μπαλή, θα σας πω το εξής. Ακόμα και αυξήσεις που καταγράφονται 25% από το 2018 και σήμερα, οι τιμές των ακινήτων υπολείπονται σε σχέση με το 2017 σε πολλές περιοχές, σε σχέση με το 2007, σε πολλές περιοχές από 25% και 35%, που σημαίνει ότι η ελληνική κτηματαγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή δημιουργεί την εικόνα μιας δεύτερης επενδυτικής ευκαιρίας. Δηλαδή, όσοι κράτησαν στάσεις αναμονής τα έτη 2015-2016 και έλεγε τι θα γίνει, μην αγοράσω σπίτι, δεν ξέρω τι θα γίνει, τη δεδομένη χρονική στιγμή ξαναδημιουργείται αυτή η ευκαιρία. Δηλαδή, το 2021 μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα έτος το οποίο δημιουργείται μια δεύτερη επενδυτική ευκαιρία για αυτούς που δεν πίστεψαν στην ελληνική κτηματαγορά τα προηγούμενα 3-4 έτη. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στη μίσθωση. Εκεί τι νέα μας φέρνετε, κύριε Μπάκα? Υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα για μίσθωση? Οι τιμές πώς είναι? Έχουν αυξηθεί λόγω COVID, έχουν πέσει? Πώς είναι τα πράγματα και στη μίσθωση των ακινήτων?
Κύριε Μπαλή, το θέμα των μισθώσεων ήταν κοινωνικό πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια και πλέον βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυτό θα γίνει και πολιτικό στο άμεσο μέλλον. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης κατοικιών, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, έχουν αυξηθεί από 25% 30% και στην υπόλοιπη περιφέρεια από 10% 15%. Το σημαντικό είναι το εξής: τα ακίνητα πραγματικά είναι λιγοστά. Τα καλά ακίνητα, τα ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται προς μίσθωση, είναι κατά κύριο λόγο τα ακίνητα του παρελθόντος, που σε μεγάλο ποσοστό δεν μισθώνονταν ποτέ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μισθωθούν. Σκεφτείτε, υπάρχουν περιπτώσεις, κυρία Μπαλή, που μια οικογένεια αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής να πρέπει να καταβάλει για το ενίκιο της έναν ολόκληρο μισθό, ακόμα και 800 ευρώ. Θέλω παράλληλα να σας πω το εξής, κύριε Μπαλή, ότι είχε γίνει μια έρευνα της Eurostat και έλεγε το εξής. Για το έτος 2019, το 62,1% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους για το ενίκιο. Πρωταθλήτρια Ελλάδα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, κυρία Μπαλή, όπως ήταν η Γερμανία, ήταν στο 17%, η Ιταλία στο 22%. Φοβερό νούμερο. Είναι συνταρακτικό. Και ξέρετε κάτι, ότι όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες είχαν πραγματικά μικρότερα ποστά από τη χώρα μας, σκεφτείτε, σας λέω, η Ισπανία στο 27% και εμείς στο 62,1%. Μάλιστα. Οι συγκεκριμένες χώρες μπήκαν στη λογική, κυρία Μπαλή, να δημιουργήσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασία της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων. Μάλιστα. Όπως αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, πάρθηκε κάποια απόφαση του κράτους, δηλαδή έγινε κάτι για να προστατέψει. Δηλαδή, δόθηκαν μέτρα όπως στο πρώτο εξής. Πρώτον, να μην γίνονται μισθώσεις, να απαγορευτούν οι μισθώσεις μικρότερες από τους 12 μήνες. Παράλληλα, να δοθούν κίνητρα οι μισθώσεις αντί για τρία έτη να γίνουν 5 έτη. Επιπλέον, δόθηκαν φορολογικά κέντρα στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα μειώσουν το ζητούμενο μίσθωμα από τον ενοικιαστή τους. Δόθηκαν κίνητρα στους ιδιοκτήτες το να ανανεώσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο στον ίδιο ενοικιαστή για περισσότερα έτη. Παράλληλα, είδαμε χώρες όπως η Ιρλανδία να μπαίνει στη λογική και να λέει ότι εγώ θα μπω στη λογική να δώσω κίνητρα στους κατασκευαστές να κατασκευαστούν 1 εκατομμύριο νέες κατοικίες, γιατί διότι λόγω Brexit είδαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ. Πλέον είδαμε την Κύπρο, η οποία να δίνει ένα συντελεστή, μια αύξηση της συντελεστή δόμησης για να δοθούν κατοικίες σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή μελετά, κύριε Μπαλή, αυτή τη λογική, μελετά ένα σχέδιο γενικότερα προσιτής κατοικίας. Το ανέφερε και ο Δήμαρχος Αθηνών, κ. Μπακογιάννης, στην έκθεση Πρωτέξπο. Βλέπουμε γενικά και 2 γραμματείς της κυβέρνησης να πλέον να συζητάνε συνεχώς τη λογική της προσιτής κατοικίας. Γενικότερα η χώρα μας έχει αργήσει, αλλά θετικό είναι ότι σκέφτεται, μελετά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τη λογική της προσιτής κατοικίας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μπάκα. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο θέμα που έχω τουλάχιστον εγώ στην ατζέντα μου και αφορά το Airbnb, της μόδας το Airbnb. Πώς πάει στη χώρα μας? Κύριε Μπαλή, το 2019 το Airbnb μεσουρανούσε. Σκεφτείτε ότι σε όλη τη χώρα το Δεκέμβριο του 2019 είχαμε περίπου 90.000 ακίνητα γεγραμμένες πλατφόρμες χρόνιας μίσθωσης, όταν το 2018 ήταν γύρω στις 70.000. Δηλαδή 20.000 νέα ακίνητα μέσα σε ένα έτος. Πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Είδαμε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες σιγά σιγά να σκέφτονται ότι αυτός ο ανταγωνισμός οδηγεί στη μείωση της ζητούμενης τιμής διανυκτέρευσης και έμπαιναν στη λογική πλέον να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Είδαμε μεγάλη υποστροφή το 2020 και το 2021 όσον αφορά μέχρι το Πάσχα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είδαμε μια πολύ υψηλή κινητικότητα σχεδόν στο σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς, στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Αθήνας, στα παράλια του νομού Αττικής. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μπαλή, ότι αυτά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είναι πολύ μικρά για να μπει κάποιος μια λογική να κρατήσει το σπίτι του κλειστό. Μόνο γι' αυτό. Μόνο για 3 μήνες το καλοκαίρι.
Άρα θα δούμε έντονη κινητικότητα το επόμενο χρονικό διάστημα, θα νοικιάζουν τα σπίτια για 6, 7, 8 μήνες σε εργαζόμενους που θέλουν να δουλέψουν μια συγκεκριμένη σεζόν, να μπαίνουν να νοικιάζουν σε φοιτητές. Το επόμενο χρονικό διάστημα όμως του καλοκαιριού θα μπαίνουν στην λογική τα κίνητα αυτά να μισθώνονται σε ταξιδιώτες, σε τουρισμό. Εμείς θεωρούμε ότι οι διαχρονικές μισθώσεις αποτελούν ένα βασικό κλάδο της οικονομίας. Βοήθησαν και την κτηματαγορά. Βοήθησαν ακόμα και τα νοικοκυριά τα οποία μπορούν να είχαν ένα σπίτι, επένδυσαν 10-15 χιλιάδες ευρώ για μια ανακαίνιση και αυτοί οι άνθρωποι πλέον είχαν ένα εισόδημα. Είχαμε πάρα πολλούς άνεργους, κυρία Μπαλή, οι οποίοι πήγαν την αποζημίωσή τους και έφυγαν το σπίτι τους. Ήταν πάρα πολύ κόσμο να παίρνει δάνειο για να επενδύσει σε συγκεκριμένο ακίνητο. Οι διαχρονικές μισθώσεις πλέον σιγά-σιγά παίρνουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Μπορεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω COVID να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μεριδίου όσον αφορά τον τουρισμό, ιδιαίτερα στην επαρχία και στην περιφέρεια. Το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε ότι σιγά σιγά θα είναι μέλος και μέρος της καθημερινότητάς μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Ευχόμαστε όταν τελειώσει και όλη αυτή η πανδημία, όλο αυτό το καταργιακό που έχει πέσει πάνω σε όλο τον κόσμο, να σας έχουμε και διαζώσεις εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της εκπομπής Η Πελοπόννησο, σήμερα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον διοικητή του νοσοκομείου Κορίνθου, τον κύριο Γρηγόρη Καρπούζη.